Λοιπόν, οι εξελίξεις ιδιαίτερα σημαντικές και στο αγροτικό μας ένθετο, σύνδεση με τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας, Κτηνιατρικής και Αλλιείας Τριφυλίας, τον κύριο Αντώνη Παρασκευόπλο, για να δούμε τις εξελίξεις. Κύριε Παρασκευόπλε, χρόνια πολλά, χαρούμενα για τις αγρότες. Και με υγεία. Και με υγεία πάνω απ' όλα. Υγεία και με δροσιά, γιατί κόπηκαν οι πρώτες ποσότητες καρπουζιού στην Τριφυλία. Ναι, ξεκίνησε η συγκομιδή του καρπουζού. Ήταν ίσως η πιο πρώιμη χρονιά στην ιστορία της περιοχής και σε αυτό συνετέλεσαν οι συνθήκες που επικράτησαν τον Μάρτιο και τον Απρίλιο. Γι' αυτό και στις 5 Μαΐου ξεκίνησε η συγκομιδή των καρπουζών στα κυριότερα κέντρα παραγωγής, στον Αγρίλη, στον Δερψιθέα και στο Αφιλιατρά, στο Λιμενάρι. Κατά συνέπεια ήδη έχει αρχίσει κανονικά η εξαγωγή. Η παραγωγή είναι καλή, είναι ικανοποιητικές οι αποδόσεις, η ποιότητα είναι εξαιρετικά καλή και σε αυτό συνετέλεσε ο καλός καιρός, η ηλιοφάνεια και ο ήπιος καιρός. Τα καρπούζα δεν έχουν προβλήματα με ασθένειες, ούτε ποιοτικά προβλήματα, ούτε υγειονομικά. Αναγγελίες γίνονται από τους εξαγωγείς μας στην υπηρεσία μας καθημερινά. Έλεγχος γίνεται στα καρπουζοχώραφα και στα συσκευαστήρια, τόσο για την οριμότητα, τηρούν τα κριτήρια οριμότητας, όσο και για τα μπρίξ, τα σάχαρα του καρπουζού, αλλά επιπλέον για τη σήμανση, την ταυτότητα, αν φέραν είναι η σωστή σήμανση, να φαίνεται η ταυτότητα προέλευση του προϊόντος και επιπλέον για έλεγχο για κάθε φυτογειονομικό θέμα το οποίο μπορεί να υπάρχει. Κύριε Μποζίκα, ήθελα να σας αναφέρω ότι εδώ πιστοποιείται η διαδικασία παραγωγής στα καρπούζα της περιοχής με συστήματα που απαιτούν οι αγορές και οι αλυσίδες, αλλά και με το εθνικό πρότυπο, διότι αυτό διασφαλίζει στο τελικό προϊόν, στο παραγόμενο, την απουσία υπολοιμάτων φυτοπροστατευτικών προϊόντων, αλλά και την, εκτός από την ασφαλεία, και την υψηλή ποιότητα των προϊόντων μας. Επομένως, θα πρέπει όλοι μας να συνεργαστούμε, εξαγωγικοί φορείς, η υπηρεσία, με τους υγειοπόνους ποιοτικούς ελεκτές, η παραγωγή μας, ώστε μέσα από τη συνέργεια αυτή τα καρπούζα να ταξιδεύουν στις αγορές του εξωτερικού με σωστή σήμανση, με καλή ποιότητα, χωρίς φυτογειονομικά προβλήματα και βασικά με πιστοποιημένη τη διαδικασία παραγωγής. Οι καιρικές συνθήκες δεν είναι οι καλύτερες. Θα θέλαμε να είχαμε καλό καιρό και στις αγορές μας στο εξωτερικό και στη χώρα μας, διότι η διάθεση των καρπουζών έχει άμεση σχέση με τον καιρό που επικρατεί στις αγορές. Ο καιρός δεν είναι ο καλύτερος, θέλαμε ζέστη περισσότερη, θέλαμε καλύτερο καιρό για να μπορέσουν να, είναι και οι τιμές εξαιρετικά καλές. Σήμερα όμως οι τιμές είναι καλές, απλώς όμως δεν είναι οι τιμές που ανέμεναν οι παραγωγοί μας και κυρίως λόγω των συνθήκων που επικρατούν στις αγορές μας και του καιρού. Σε ποιες χώρες, για να κλείσουμε. Κοιτάξτε, ο καρπούζι μέχρι στιγμής εξάγεται σε Ιταλία, Πολωνία, Τσεχία, Γερμανία και Ιταλία, αλλά κυρίως Κεντρική και Νότια Ευρώπη, αλλά στη συνέχεια εξαγωγές θα γίνουν σε όλες τις χώρες της Ευρώπης. Κάθε χρόνο σε 24 έως 26 χώρες προωθούνται τα καρπούζα της περιοχής και όταν βγει το πρώιμο καρπούζι της περιοχής έχει ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στις αγορές και το προτιμούν οι αγορές και λόγω της ποιότητας αλλά και λόγω της φήμης της περιοχής για την υψηλή τεχνική καλλιέργεια που εφαρμόζεται. Καλό Σαββατοκύριακο και να είστε καλά. Ευχαριστούμε κύριε Μποζίκα. Καλό Σαββατοκύριακο και στους παραγωγούς μας και στις ακροατές σας. Λοιπόν, οι εξελίξεις ιδιαίτερα σημαντικές και στο αγροτικό μας ένθετο, σύνδεση με τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας, Κτηνιατρικής και Αλλιείας Τριφυλίας, τον κύριο Αντώνη Παρασκευόπλο, για να δούμε τις εξελίξεις. Κύριε Παρασκευόπλε, χρόνια πολλά, χαρούμενα για τις αγρότες. Χαρούμενα και με υγεία.
και με υγεία πάνω απ' όλα. Υγεία και με δροσιά, γιατί κόπηκαν οι πρώτες ποσότητες καρποζιού στην τριφυλία. Ναι, ξεκίνησε η συγκομιδή του καρπουζού, ήταν ίσως η πιο πρώιμη χρονιά στην ιστορία της περιοχής και σε αυτό συνετέλεσαν οι συνθήκες που επικράτησαν τον Μάρτιο και τον Απρίλιο. Γι' αυτό και στις 5 Μαΐου